μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ένα ακόμη επεισόδιο μαθηματικών. Όπως μπορείτε να δείτε δίπλα μου, σήμερα θα γνωρίσουμε μια νέα πράξη, τη διαίρεση. Είναι η τέταρτη πράξη που θα μάθουμε, μετά την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό. Για αρχή όμως, τι είναι η διαίρεση? Με απλά λόγια, είναι ο χωρισμός ενός συνόλου σε ίσα μέρη ή τμήματα. Εκφράζεται με αυτό το μαθηματικό σύμβολο, που το διαβάζουμε διά. Για παράδειγμα, αυτό το διαβάζουμε 12 διά 3. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Η μαμά μαγείρεψε 12 νόστιμες τηγανίτες και θέλει να τις μοιράσει δίκαια στα 3 παιδάκια της. Πόσες τηγανίτες πρέπει να πάρει κάθε παιδί? Θα δώσει στο καθένα από 1, 2, 3, 4 τηγανίτες. Τι έκανε δηλαδή? Μοίρασε τις 12 τηγανίτες σε 3 ίσα μέρη. Αυτή η τόσο απλή διαδικασία ονομάζεται διαίρεση και την γράφουμε ως εξής. 12 διά 3 ίσον 4. 12 είναι όλες οι τηγανίτες μαζί, το σύνολο δηλαδή που πρέπει να μοιράσουμε σε ίσα τμήματα. 3 είναι όλα τα παιδιά, τα οποία αποτελούν τα ίσα τμήματα. Το 4 είναι το αποτέλεσμα, οι τηγανίτες δηλαδή που θα πάρει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Στη διαίρεση, ο κάθε αριθμός έχει το δικό του όνομα. Ο πρώτος αριθμός είναι ο διαιρεταίος. Ο δεύτερος είναι ο διαιρέτης. Το αποτέλεσμα της πράξης το ονομάζουμε πηλίκο. Πάμε να δούμε ακόμη ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ο κύριος έχει 15 μπαλόνια και θέλει να τα μοιράσει δίκαια στα 5 παιδιά. Πόσα μπαλόνια θα πάρει το κάθε παιδί? Θα δώσει στο καθένα από 1, 2, 3 μπαλόνια. Τι έκανε δηλαδή? Μοίρασε τα 15 μπαλόνια σε 5 ίσα μέρη. Μπορείτε να μαντέψετε τι πράξη έκανε? Διαίρεση φυσικά. Η διαίρεση που προκύπτει από το παράδειγμα αυτό είναι 15 διά 5 ίσον 3. 15 είναι όλα τα μπαλόνια μαζί, το σύνολο δηλαδή που πρέπει να μοιράσουμε σε ίσα τμήματα. 5 είναι όλα τα παιδιά, τα οποία αποτελούν τα ίσα τμήματα. Το 3 είναι το πηλίκο, τα μπαλόνια δηλαδή που θα πάρει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό το επεισόδιο μας τελειώνει. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα να καταλάβετε την πράξη της διαίρεσης. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!